Είναι πολλά δυστυχώς τα νησιά, τα οποία αφορούν και το νομό Δωδεκανής αλλά και όλο το Αιγαίο, και, και δυστυχώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και χθες χαμένη στη μετάφραση με τον κύριο Νταβούτογλου, ο οποίος τόλμησε να πει περί ελευθερίας του Αιγαίου, και παράλληλα την ίδια στιγμή είχαμε παραβιάσεις στον δικό μας εναέριο χώρο, σήμερα απλά ο κύριος Μουσουρούλης να έρχεται να φανεί σαν λαγός ή να έρχεται να προσπαθεί να φανεί στην ελληνική κοινή γνώμη και στο ελληνικό λαό ότι δήθεν είναι αντιστέκεται στην Τρόικα για τα σχέδιά της. Δυστυχώς η πολιτική των συγκυβερνώντων και της Τρόικας εκεί θα οδηγήσει, να ερημώσουν τα νησιά όχι μόνο κάτω των 150 κατοίκων αλλά και τα νησιά μας γενικότερα. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο κύμα μετανάστευσης και αυτό θα πρέπει να το δούμε και είναι, και είναι πλέον αποδεκτό από όλη την κοινωνία και τα σημερινά δεδομένα της ανεργίας. Αλλά οι σημερινές δηλώσεις αυτές του κυρίου Υπουργού, του κύριου Μουσουρούλη, είναι, είναι απαράδεκτες κατά την άποψή μου. Βέβαια δεν θα μπω στη διαδικασία να δω αν ισχύουν οι δικοί του διάψευση οι δηλώσεις του, διότι όπως σας εξήγησα και προηγουμένως, η πολιτική η σημερινή μέχρι σήμερα της Τρόικας και της κυβέρνησης και οδηγεί στην ερήμωση. Από εκεί και πέρα όμως, οι ευθύνες του κυρίου Υπουργού για την εφαρμογή του μνημονίου και απερίγραπτες αλλά και απαράγραπτες είναι και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, και όσο και αν προσπαθεί να διασκεδάσει τώρα τις εντυπώσεις, αλλά κυρίως να δείξει ότι ηρωικά αντιστέκεται στην Τρόικα, νομίζω ότι πέφτουν στο κενό. Άρα θεωρείτε ότι υποκρύπτεται σκοπιμότητα πίσω από την αναφορά του κυρίου Μουσουρούλη, έτσι? Δυστυχώς η πολιτική τους μέχρι τώρα αυτό δείχνει, ότι λειτουργούν σαν αλλαγή. Και σήμερα ο κ. Μουσουρούλης δεν έκανε τίποτα άλλο από το να λειτουργήσει για άλλη μια φορά και ο ίδιος αλλαγός της Τρόικας και της συγκυβέρνησης. Διότι άφησε είτε με δίθεν λάθος δηλώσεις του, είτε με παραπληροφόρηση να εννοηθεί ότι είναι απέτηση της Τρόικας να διάσουν τα νησιά και τώρα έρχονται να το διαψεύσουν. Η πολιτική τους όμως μέχρι τώρα σε τέτοιου είδους πολιτικές αυτού του επίπεδου έχει στηριχθεί. Πάντοτε οτιδήποτε είναι πολύ ισχυρό αλλά και πολύ δυνατό χτύπημα για την ελληνική κοινωνία και δι' για τα νησιά μας, το αφήνουν σε επίπεδο παραπληροφόρησης ή επίπεδο δίθεν φημολογίας μέσω των ΜΜΕ, προκειμένου να δουν τις αντιδράσεις από την κοινωνία και ανάλογα να πράξουν. Κυρία, και, να σας πω το χειρότερο ποιο είναι. Πλέον δεν εμπιστεύεται κανείς αυτή την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και τη συγκυβέρνηση, αν θέλετε, του κυρίου Σαμαρά, που σε αυτήν έχει επιλέξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να συμμετέχουν τα άτομα εκείνα και τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά προκειμένου να προσφύγει η χώρα μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και που συνέβαλαν καθοριστικά να παραδώσουμε εθνική κυριαρχία. Πρέπει όποιος κάνει δηλώσεις για το Αιγαίο και για τα νησιά και για τους ακρίτες νησιώτες να είναι πολύ προσεκτικός. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς από εμάς, από τους νησιώτες και ανεξάρτητοι Έλληνες, να δεχθούμε καμία τέτοια υπόνοια, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Μάλιστα.